να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα και πώς υλοποιείται. Νικόλα. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Νέο κίνημα λοιπόν και το όνομα αυτού, κίνημα Τουρκοκυπρίων Δημοκρατικών στις ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα δε με την εφημερίδα Αφρίκα, αυτή τη στιγμή, Χρήσανθε, διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές περίπου 20.000 Τουρκοκύπροι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με σκοπό την ίδρυση του εν λόγω κινήματος. Άρα είναι ένας σημαντικός αριθμός. Μάλιστα, Χρήσανθε, όπως αποκαλύπτει στο Σίγμα ένας εκ των ιδρυτών του, ο Γκιούρ Τζαφέρ, τον βλέπουμε και στα πλάνα μας, το καταστατικό του νέου κινήματος υπογράφεται από 21 άτομα, τα οποία αύριο θα ζητήσουν συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικών Ελένη Μαύρου, ώστε από εβδομάδας να κατατεθεί το καταστατικό και να εγκριθεί από τις αρχές της δημοκρατίας το νέο κίνημα. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του νέου ιδρυθέντος κινήματος, Νικόλα? Λοιπόν, κύριο στόχο σύμφωνα με τον Γκιούρ Τζαφέρ, Χρήσανθε, είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κάνουν μάλιστα λόγο για εισβολή, τονίζοντας ότι η κατοχή και η συνεχής εισρωή επίκων αναγκάζουν τους Τουρκοκυπρίους να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Επομένως, το κίνημα θα συμβάλλει στο να παραμείνουν οι Τουρκοκύπροι στη χώρα τους, έστω και αν χρειαστεί, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να εγκαταλείψουν το ψευδοκράτος και να έλθουν στις ελεύθερες περιοχές, εάν και εφόσον δεν υπάρξει λύση. Εξάλλου, όπως λέγει ο κύριος Τζαφέρ, το 90% των περιουσιών των Τουρκοκυπρίων βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές. Εδώ ακριβώς ελοχεύει και ένας κίνδυνος, αξίζει να τον σημειώσουμε έστω και τηλεγραφικά, να γίνουμε μάρτυρες δηλαδή αυτού του φοβερού εφιάλτη, να μείνουν στον κατεχόμενο βορρά όλοι οι έπικοι και στον νότο πλέον να περιοριστούν Ελληνοκύπροι αλλά και Τουρκοκύπροι. Έτσι, ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ίσως να γίνει αν δεν υπάρξει λύση και υπάρξει έτσι. Και η διχοτόμηση. Έτσι. Τώρα, ενδεικτικά να πούμε ότι στο πρώτο άρθρο του καταστατικού γράφει ότι στόχος του κινήματος αυτού είναι η υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ιδρύθηκε το 1960 από τους Τουρκοκυπρίους και τους Ελληνοκυπρίους που ζούσαν αρμονικά στο νησί για πολλούς αιώνες και η οποία αποτελεί το μοναδικό εχέγγυο για την κοινοτική ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων. Πάντως, Χρήσανθε, όπως δηλώνει ο Γκιούρ Τζαφέρ, τα μέλη του κινήματος δεν θα διεκδικήσουν αξιώματα, ούτε θα στηρίξουν κάποιον από τους υποψηφίους προέδρους. Αλλά αμέσως μετά τη σύσταση του κινήματος θα ζητήσουν συναντήσεις με όλα τα κόμματα, ώστε να τα ενημερώσουν για το σκοπό της ύπαρξής του. Έχουμε μια χαρακτηριστική δήλωση του εκπροσώπου του κινήματος ή εκ των ιδρυτών του κινήματος. Ιδρυτικό μέλος. Έτσι, να την παρακολουθήσουμε, Νικόλα Μαρκαντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε συνέτεροι στην Κυπριακή Δημοκρατία και από τη δεκαετία του 50 μέχρι και το 70 ήμασταν υπό την επιρροή του φασισμού. Οι δύο κοινότητες συγκρουστήκαμε, κάναμε καυγάδες, αλληλοσκοτωθήκαμε, αλλά στο σημείο όπου φτάσαμε σήμερα ξέρουμε γιατί έγιναν όλα αυτά και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε την κοινότητά μας πρώτα, αλλά και να συμβάλλουμε στην επίτευξη της ειρήνης. Οι δύο κοινότητες να μπορέσουμε επιτέλους να ζήσουμε με ειρήνη στην ίδια μας τη χώρα.